Ο αντιπρόεδρος του Ερευνητικού Συνεδρίου, ο κύριος Γιάννης Σαρμάς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Κοντιάδη και το Ίδρυμα Τσάτσου και όλους τους παρευρισκομένους. Το 2009 δημοσιεύθηκε σε Διεθνές Περιοδικό Συνταγματικού Δικαίου άρθρο ενός Έλληνα καθηγητή του Δημοσίου Δικαίου με τίτλο «Αναλογικότητα, μια επίθεση εναντίον των δικαιωμάτων του ανθρώπου». Ο συγγραφέας υποστήριζε την άποψη ότι η χρήση της αρχής της αναλογικότητας για τη διαπίστωση της προσβολής ημί ενός θεμελιώδους δικαιώματος οδηγεί σε υπονόμευση της προστασίας του δικαιώματος, εξηγούσε δε γιατί οι σταθμίσεις είναι μια κακή τεχνική όταν πρόκειται μέσω αυτών να οριοθετηθεί ο χώρος προστασίας θεμελιώδους δικαιώματος. Η θέση του συγγραφέα θα μπορούσε να φανεί παράδοξη. Όποιος έχει μια μικρή έστω επαφή με την ομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, γνωρίζει ότι η αναλογικότητα είναι μια τεχνική διαπίστωση του σημείου εκείνου όπου ισορροπούν στη δικαιότερη μεταξύ τους σχέση αντιμαχόμενες αρχές, έτσι που να φαίνεται αδύνατος ο εκτοπισμός της, όπως προέτρεπε ο καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου. Το έτος δημοσίευσης του παραπάνω άρθρου δημοσιεύθηκε σε αμερικανικό νομικό περιοδικό το άρθρο ενός καθηγητή του Δικαίου του Ανταγωνισμού με τίτλο «Μήπως η δίκαιη ισορροπία παραβιάζει το κράτος δικαίου». Η βασική ιδέα του συγγραφέα ήταν ότι όταν το δίκαιο του ανταγωνισμού δεν διέπεται από πάγιους κανόνες, αλλά αφήεται στα δικαστήρια να αποφασίζουν ύστερα από στάθμιση το επιτρεπτό ή μη μιας εμπορικής συμπεριφοράς, το κράτος δικαίου υφίσταται βαρύτατο πλήγμα. Οι επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιος είναι ο κανόνας που τις διέπει και πρέπει πρώτα να αναλάβουν το ρίσκο μιας συμπεριφοράς στην γκρίζα ζώνη, μετά δε το πέρας της ενδεχόμενης δίκησης βάρος τους, να μάθουν τι πραγματικά επιτρεπόταν. Αν συνδέσει κανείς τη θέση που υποστηριζόταν στο άρθρο αυτό με την κριτική που είχε ασκήσει στην αρχή της αναλογικότητας ο Έλληνας καθηγητής, μπορεί να κατανοήσει πόσο σημαντική ήταν η άποψη του τελευταίου. Υπό τη σχεδόν καθολική κυριαρχία της δίκαιης ισορροπίας, η αναζήτηση της δίκαιης λύσης της αποφάσης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όσο και αν εμπνέει θαυμασμό, είναι πάντως μια επιχείρηση που μας δείχνει εκ των υστέρων σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις ποιο είναι το δίκαιο, οι δε λύσεις στηρίζονται σε τόσες πολλές σταθμίσεις, ώστε ελάχιστα μας βοηθούν να τις χρησιμοποιήσουμε ως πηξίδες για να επιλύσουμε μέσω αυτών ανάλογα ζητήματα στο μέλλον. Το νομικό και πολιτικό ζήτημα που απασχολεί αυτή την περίοδο την ελληνική κοινή γνώμη και που αποτέλεσε αναμφισβήτητα έναν, αν μη τον κύριο λόγο οργάνωσης αυτής της συνάντησης, δεν θα υπήρχε αν το επιτρεπτό ή το ανεπίτρεπτο αναφορικά με τη δημόσια κριτική δεν ανεδεικνύεται ύστερα από πολύπλοκες ad hoc εκτιμήσεις, αλλά με βάση πάγιους κανόνες προβλέψιμων συνεπειών. Αυτή τη θέση θα υποστηρίξω στις τρεις ενότητες που ακολουθούν. Θα παρουσιάσω πρώτα τις προβληματικές πτυχές της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επί υποθέσεων δυσφημιστικού ή εξυβριστικού λόγου κατά δικαστικών λειτουργών. Θα αναφερθώ εν συνεχεία στην νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο αντιμετωπίζει το πρόβλημα με εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι το Δικαστήριο του Στρασβούργου. Τέλος, θα προσεγγίσω το ζήτημα της προστασίας του δικαστικού λειτουργού από ασύμετρες επιθέσεις που δέχεται δια της χρήσεως εμπριστικού λόγου. Θα σας θυμίσω τρεις υποθέσεις, στις δύο εκ των οποίων έγινε ήδη αναφορά, αλλά για τις δύο αυτές επιτρέψτε μου να αναφερθώ τονίζοντας ορισμένα ειδικότερα σημεία τους. Στην υπόθεση λοιπόν Κατράμης, που έγινε ήδη διπλή αναφορά, μια δημοσιογράφος χαρακτήρισε στις στήλες τοπικής εφημερίδας έναν ανακριτή ως Καραγκιόζη, κατηγορώντας τον συγχρόνως ότι παραβίασε τον όρκο του, και αυτά επειδή δεν κάλεσε εγκύρως σε δίκη την κατηγορουμένη αδερφή της δημοσιογράφου
και επειδή δέχθηκε πλαστείως την χαρακτήρισε βεβαίωση του Δημάρχου ότι μία μάρτης κρίσιμη στην υπόθεση κατοικούσε στο εξωτερικό. Το δικαστήριο του Στρασβούργου έκρινε ότι η ποινή ενός έτους φυλάκισης που επιβλήθηκε στη δημοσιογράφο λόγω εξύβρισης του δικαστή παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας, δοθέντως ότι τα πραγματικά γεγονότα στα οποία στηρίχθηκε η κριτική ήταν ακριβή, ενώ τα ελληνικά δικαστήρια δεν πραγματοποίησαν ως όφυλαν για την ορθή εκτίμηση του πραγματικού τη διάκριση μεταξύ γεγονότων και αξιολογικών κρίσεων. Σε άλλη υπόθεση, στην οποία επίσης έγινε αναφορά, ρίζος και δάσκας κατά Ελλάδος, καθημερινή πολιτική εφημερίδα δημοσίευσε άρθρο όπου επιχειρεί το να δοθεί εξήγηση σχετικά με εισαγγελέα για τις αθέμητες ενέργειες του οποίου διενεργεί το έρευνα. Η εξήγηση που εδίδεται στο άρθρο αυτό, εξήγηση σχετικά με τις αθέμητες ενέργειες εισαγγελέα περί του οποίου διενεργεί το έρευνα. Η εξήγηση που εδίδεται στο άρθρο ήταν ότι ο εισαγγελέας μαζί με δύο άλλους συναδέλφους του ήσαν φίλοι του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της περιοχής και μέσω αυτού έχεραν την προστασία του κυβερνώντος κόμματος, της προστασίας του κυβερνώντος κόμματος, ώστε να μην τους επιβάλλεται καμία κύρωση. Ένας από τους δύο εισαγγελείς, του οποίου το όνομα αναφερόταν στο δημοσίευμα, ενήγαγε τους υπευθύνους της εφημερίδας για δυσφήμιση και εξύβριση και τελικώς αυτοί καταδικάστηκαν να καταβάλουν αποζημίωση στον ενάγοντα. Το δικαστήριο του Στρασβούργου, στο οποίο ήχθη η υπόθεση, βρήκε ότι η αναφορά στη φιλία μεταξύ των εισαγγελέων και του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου δεν ήταν παρά σχόλιο σε μία υπόθεση επικαιρότητας. Έκρινε δε τελικώς, χωρίς ιδιαίτερη ανάπτυξη, ότι το αναφισβήτητο συμφέρον του εισαγγελέα να προστατέψει την υπόλοιψή του δεν υπερήχε του ουσιώδους γενικού συμφέροντος, όπως το κοινό την χάνει πληροφόρησης επί υποθέσεως που αφορά τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Στην υπόθεση τέλος Καρπετάς κατά Ελλάδος, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν παραβιάστηκε η αρχή της αναλογικότητας στην περίπτωση του προσφεύγοντος δικηγόρου που καταδικάστηκε από ποινικό δικαστήριο για τη δυσφήμιση που διέπραξε εις βάρος ανακρίτριας, η οποία αποφάσισε με εξαιρετική επιοίκεια την απελευθέρωση του αντιδίκου του δικηγόρου. Ο δικηγόρος είχε δημοσιοποιήσει στον τύπο τις αμφιβολίες που είχε ως προς τα κίνητρα τα οποία οδήγησαν την ανακρίτρια στην ενέργειά της, υπονοώντας ότι αυτή είχε δωροδοκηθεί από συμμορία στην οποία εφαίρετο να ανήκει ο απελευθερωθής. Το δικαστήριο του Στρασβούργου έκρινε ότι όσο και αν μπορεί ορισμένες εκφράσεις του καταδικαστέντος δικηγόρου να δικαιολογηθούν από την αγανάκτηση που αισθανόταν, η κατηγορία για διαφθορά εις βάρος του δικαστή δεν έβρισκε καμία πραγματική βάση στη δικογραφία και ήταν για το λόγο αυτό αδικαιολόγητη, εν όψη δε και τη σοβαρότητάς της, δικαιολογούσε τη χρηματική ποινή των 15.000 ευρώ που επιβλήθηκαν ως κύρωση στο δικηγόρο. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου που εκδόθηκαν στις παραπάνω υποθέσεις μας βοηθούν να εντοπίσουμε τα προβλήματα προβλεψιμότητας που υφίστανται ως προς το επιτρεπτό ή μη στο χώρο της ελευθερίας εκφράσεως. Πρώτο πρόβλημα προβλεψιμότητας. Θα ήταν λάθος από τα κριθέντα στην υπόθεση Κατράμι να συναγάγει κανείς ότι ο χαρακτηρισμός ως καραγκιόζη ενός δικαστικού λειτουργού δεν στοιχειοθετεί γενικώς αξιόπινη εξύβριση. Το δικαστήριο για να κρίνει περί την παραβίαση του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναζητεί αν ο επίδικος χαρακτηρισμός, έστω και αν εμφανίζεται ως σχόλιο ή αξιολογική κρίση, στηρίζεται σε μια επαρκή πραγματική βάση. Όσο δε προσβλητικότερος είναι ο χαρακτηρισμός, τόσο στερεότερη πρέπει να είναι η βάση αυτή, σύμφωνα με τη σχετική νομολογία. Με άλλα λόγια, το αν ένας δικαστικός λειτουργός μπορεί να χαρακτηριστεί ως καραγκιόζης, παραμένει πάντα ζήτημα εκτίμησης αυτού που τελικώς κρίνει. Δεύτερο πρόβλημα προβλεψιμότητας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποδέχεται μεν ότι τα όρια ελευθερίας είναι ευρύτερα όταν η κριτική ασκείται κατά πολιτικού, όμως κρίνει ότι τα όρια αυτά είναι μεγάλα
όταν η κριτική ασκείται κατά δικαστικού λειτουργού σχετικώς με την άσκηση ή εξαφορμής ασκήσεως των καθηκόντων του. Έτσι εμφανίζεται το δικαστήριο να κατατάσσει τους δικαστές σε μια ενδιάμεση κλίμακα προστασίας μεταξύ πολιτικού και απλού ιδιώτη, χωρίς να είναι σαφές ποιες συνέπειες αντλούνται από τη διάκριση αυτή. Είναι βέβαιο ότι μια εσφαλμένη απόφαση δικαστή δεν δικαιολογεί παντάπαση τη συναγωγή εις βάρος του του συμπεράσματος, ακόμη και με τη συνοδεία επιφυλάξεων, ότι ο δικαστής δωροδοκήθηκε. Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί κρίση, αλλά δυσφήμιση. Όμως, από εκεί και πέρα δεν είναι καθόλου βέβαιο σε τι αποτέλεσμα θα καταλήξουν οι πολλαπλές σταθμίσεις στις οποίες προβαίνει το δικαστήριο. Ένα τρίτο τέλος πρόβλημα προβλεψιμότητας προκύπτει από την αξιολόγηση της κύρωσης που επιβάλλεται. Το δικαστήριο θεωρεί μεν τη φυλάκιση εις βάρος δημοσιογράφου ως μέτρο ασύμβατο με τη δημοκρατική κοινωνία, όταν επιβάλλεται σε περιπτώσεις όσοι εδώ εξεταζόμενες, όμως αποδέχεται άλλες κυρώσεις χρηματικής ή πειθαρχικής φύσεως, αρκεί να μην είναι υπερβολικές. Και εδώ πάλι το υποκειμενικό στοιχείο υπερέχει. Για να θυμηθούμε την υπόθεση Κατράμι, το δικαστήριο σε αυτήν δεν απέκλεισε στο θύμα της επίθεσης να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια ζητώντας αποζημίωση για προσβολή της προσωπικότητάς του. Από τις απαρχές της νομολογίας του για τα όρια στην ελευθερία του λόγου, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αναζήτησε ξεκάθαρα κριτήρια συνταγματικότητας, ώστε το επιτρεπτό και ανεπίτρεπτο να μην είναι υπόθεση υποκειμενικής κρίσεως. Το δικαστήριο αυτό σπάνια προβαίνει σε σταθμίσεις, αν και τις γνωρίζει πολύ καλά και τις πραγματοποιεί, όποτε τις πραγματοποιεί, κατά τρόπο υποδειγματικό. Όμως τις αποφεύγει. Και η εξήγηση είναι ότι τις αποφεύγει για το λόγο που ο Έλληνας καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου είχε αναπτύξει στο άρθρο του. Γιατί τις θεωρεί επικίνδυνες για την ελευθερία, ιδίως για την ελευθερία του λόγου. Το εύλογο ερώτημα που τίθεται εδώ είναι ποια εναλλακτική τεχνική ανάλυση χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί δικαστές για να αποφύγουν την τεχνική της δίκαιης ισορροπίας. Η προσέγγιση που ακολουθεί το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να επιλύει το πρόβλημα ορίων μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τρόπο ξεκάθαρο ήδη στο επίπεδο της μείζωνος πρότασης του δικανικού συλλογισμού. Με άλλα λόγια, το Ανώτατο Δικαστήριο ερμηνεύει το Σύνταγμα και εξ αυτού συνάγει έναν επαρκώς συγκεκριμένο κανόνα, τον οποίον διατυπώνει κατηγορηματικά, ώστε να είναι προβλέψιμο και για μελλοντικές ανάλογες περιπτώσεις αυτό που θα είναι η κρίση του. Η νομολογία για το δυσφημιστικό λόγο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παρατηρώντας τις δυσκολίες που εμφανίζει η απόδειξη της αλήθειας του ισχυρισμού του διακομμένου για δυσφήμιση, το δικαστήριο στα μέσα της δεκαετίας του 60 ανέτρεψε παντελώς τα τεκμήρια εις βάρος του κατηγορουμένου που ακολουθούνται παραδοσιακώς στο δίκαιο των ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι, όταν ο επίδικος λόγος αφορά ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος και στρέφεται κατά δημοσίου προσώπου, το φερόμενο ως θύμα της δυσφήμισης πρέπει αυτό να αποδείξει πρώτον ότι ο διοκόμενος γνώριζε την ανακρίβεια του ισχυρισμού του και δεύτερον, που πρέπει να αποδείξει, τη συγκεκριμένη βλάβη που προέκυψε στην περιουσία του από τη δυσφήμισή του. Μόνον έτσι θα δικαιωθεί. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον εμπριστικό λόγο, στον οποίο συνυπάρχουν στο συνταγματικό δίκαιο των ΗΠΑ ο εξυβριστικός και ο ανατρεπτικός λόγος. Η κεντρική ιδέα της νομολογίας είναι η εξής. Το επιτρεπτό και το ανεπίτρεπτο πρέπει να αναδεικνύονται μέσω μιας ανάλυσης του πραγματικού της υποθέσεως δια της χρήσεως ενός εύληπτου και ευεφάρμοστου τεστ που συνίσταται στην απάντηση με ένα ναι ή με ένα όχι σε ένα κέριο ερώτημα το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει είναι αλήθεια δύο ή τρία το πολύ πάντως υποερωτήματα. Για να γίνει κατανοητό σε τι συνίσταται αυτό το τεστ, ας αναφερθεί ότι μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1920,
Το τεστ που εφαρμοζόταν στις υποθέσεις ανατρεπτικού λόγου ήταν «Μπορεί ο επίδικος λόγος να αναπτύξει κακές τάσεις?». Ένα τεστ που οδηγούσε στην καταδίκη των κομμουνιστικών και αναρχικών ιδεών. Στη συνέχεια μεταβλήθηκε στο τεστ του καθαρού και παρόντος κινδύνου, ευνοϊκού για τον κατηγορούμενο, όταν εφαρμοζόταν η κονκρέτο. Και τέλος κατέληξε, περί τα μέσα της δεκαετίας του 60, στο τεστ του επικείμενου κινδύνου διάπραξης παράνομης πράξης, που είναι και το ισχύον. Με το τεστ αυτό, η κατηγορούσα αρχή πρέπει να αποδείξει όχι μόνο την κακή τάση ή την ύπαρξη καθαρού και παρόντος κινδύνου, αλλά ότι ο κίνδυνος επίκειται, δηλαδή ότι οι πιθανότητες να τελεστεί παράνομη πράξη ως άμεση συνέπεια του εμπριστικού λόγου είναι ισχυρότερες από το να μην τελεστεί. Αν συγκρίνουμε τώρα αυτή την ομολογία με την ομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, θα κατανοήσουμε αμέσως την τεράστια διαφορά τους. Στην ομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, η αξία που προέχει είναι η προβλεψιμότητα της λύσης που θα δοθεί. Γι' αυτό και η ανάλυση αποβλέπει στην εφαρμογή εύληπτων και ευεφάρμοστων κριτηρίων που καταδεικνύουν αμέσως τη λύση. Αντίθετα, το Δικαστήριο του Στρασβούργου τεμαχίζει την υπόθεση, αναδεικνύει πλήθος στοιχείων στα οποία προσδίδει θετικό ή αρνητικό πρόσημο και εν συνεχεία μέσω πολλαπλών σταθμίσεων καταλήγει στο συμπέρασμά του. Αποδίδει έτσι αναμφίβολα καλύτερα δικαιοσύνη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όμως ξεχνάει τη μεγάλη εικόνα. Λύνει τη διαφορά με τον καλύτερο ad hoc δυνατό τρόπο, αλλά δημιουργεί σύγχυση επί του πρακτέου σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Βλέποντας το δέντρο, δίνει ελπίδες στο θύμα, βλέποντας το δέντρο και ξεχνώντας το δάσος, δίνει ελπίδες στο θύμα της λεκτικής επίθεσης ότι μπορεί μέσα στο λαβύρινθο των πολλαπλών σταθμίσεων να αναδειχθεί το δικό του δίκαιο. Αυτό όμως σπανίως συμβαίνει. Στις δύο από τις τρεις υποθέσεις που αναφέραμε πιο πάνω, είδαμε ότι ο δικαστικός λειτουργός πρέπει να ανέχεται να εξυβρίζεται ως Καραγκιόζης και να λέγεται γι' αυτόν ότι πρόδωσε τον όρκο του, όταν από λάθος του δεν πρόσεξε μία αντικανονική κοινοποίηση, ή να ανέχεται τον ισχυρισμό ότι οι αποφάσεις που λαμβάνει επηρεάζονται από τη φιλία του με τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου της έδρας του και μέσω του τελευταίου από το κυβερνών κόμμα. Γιατί ο δικαστικός λειτουργός πρέπει να ανέχεται αυτές τις υπερβολές, αν και πλήττεται η προσωπική του τιμή και υπόλοιψη? Γιατί μια πράξη δικαστικού λειτουργού, είτε αφορά τα ίδια τα δικαστικά του καθήκοντα, είτε γίνεται εξ αφορμής αυτών, να μην σχολιάζεται χωρίς τραυματικές γλωσσικές επιθέσεις, χωρίς εμπριστικά προσκλητήρια εναντίον του? Όταν ο γαλλικός Άριος Πάγος ξεκίνησε περί το 1820 να διαμορφώνει την ομολογία του για την καλή πίστη στη δυσφήμιση, προσπαθώντας να εσωματώσει το αδίκημα αυτό στον διαμορφούμενο τότε κοινοβουλευτισμό, εφάρμοσε και προσπαθεί ακόμα να εφαρμόζει μια επιταγή εμπνευσμένη προφανώς από τη χριστιανική ηθική. «Κάνε το καλό, δηλαδή πες αυτό που πρέπει να πεις για να ενημερώσεις το κοινό ή να σχολιάσεις την επικαιρότητα, κάνοντας το ελάχιστο δυνατόν κακό, δηλαδή φύγοντας όσο γίνεται λιγότερο την υπόλοιψη του πλησίον σου». Με βάση αυτή την επιταγή το δικαστήριο έκρινε ότι τότε μόνον πρέπει να αναγνωριστεί το ευεργέτημα της καλής πίστης στον κατηγορούμενο για δυσφήμιση, όταν αυτός μπορεί να αποδείξει ότι προέβη σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να επαληθεύσει την ακρίβεια της πληροφορίας που δημοσίευσε και όταν επιπλέον διατύπωσε τη σκέψη του χωρίς επιπόλαιες γενικεύσεις και χωρίς δωρεάν προσβλητικές εκφράσεις. Όταν πρόκειται για ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος που αφορά δράση δημόσιου προσώπου, τόσο το Αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο όσο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποδοκιμάζουν τη φρόνιμη αυτή προσέγγιση του γαλλικού ακυρωτικού. Μια κομβική ιδέα τα κατευθύνει. Η αποφυγή καλλιέργειας ανασταλτικών ενστίκτων στους πολίτες, που φοβούμενοι διώξεις θα τους αποτρέπουν να εκφραστούν ελεύθερα.
Κανένας δεν θέλει να μπλέξει σε μια δικαστική περιπέτεια όταν μάλιστα δεν διακυβεύονται δικά του προσωπικά συμφέροντα. Και μόνον η απειλή μιας δίωξης, ποινικής, αστικής ή πειθαρχικής, αρκεί για να συγκρατήσει το δυναμισμό του δημοσιογράφου, του δικηγόρου ή όποιου άλλου υπερασπίζεται δικαιώματα τρίτων και να τους οδηγήσει σε σιωπή. Τέτοιου είδους φρόνηση, αυτοπεριορισμός και σε τελευταία ανάλυση αυτολογοκρισία αντιτίθενται στο δημόσιο συμφέρον που απαιτεί ένα δημόσιο διάλογο χωρίς χειραγώγηση. Θύμα αυτής της απέτησης της δημοκρατίας μπορεί να είναι και ο δικαστικός λειτουργός. Όταν ενεργεί ως όργανο της δικαστικής λειτουργίας, όταν δικάζει δηλαδή ή όταν δρά εξ αφορμής της ιδιότητός του, η συμπεριφορά του ενσωματώνεται στην κρατική λειτουργία, γίνεται δημοσίου ενδιαφέροντος και η κριτική που μπορεί να του ασκηθεί εντάσσεται στο χώρο της συζήτησης για δημοσίου ενδιαφέροντος ζητήματα. Αυτό επαναλαμβάνει στις αποφάσεις του το Δικαστήριο του Στρασβούργου, τονίζοντας τη σημασία που έχει να μην δημιουργηθεί ανασταλτικό κίνητρο στους συμμετέχοντες στο δημόσιο διάλογο από το φόβο πιθανών διώξεων. «Είναι ο κανόνας του παιχνιδιού», εξηγεί το Αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο, «και όσοι μπαίνουν ως δημόσιοι λειτουργοί στην αρένα της δημοσιότητας, οφείλουν πριν εισέλθουν να το γνωρίζουν, και το ότι εισήλθαν σημαίνει ότι το απεδέχθησαν». Μπορεί η γλωσσική υπερβολή να είναι με ηθικά κριτήρια μη ανεκτή. Δεν πρέπει όμως να διώκεται όταν η δίωξή της μπορεί να σηματοδοτήσει την αυτολογοκρισία εντός της κοινωνίας. Ο δικαστής λοιπόν που αποκαλείται Καραγκιόζης, αν και εξυβρίζεται, πρέπει να το ανεχθεί όσο και αν αισθάνεται αδικούμενος. Η βλάβη που υφίσταται είναι παράπλευρη συνέπεια της λειτουργίας της δικαιοσύνης που την πληρώνει όμως μόνον αυτός, καθώς η ένομη τάξη του στερεί τα κοινά μέσα προστασίας. Υπάρχει άραγε εδώ ένα κενό προστασίας, μια αδιαφορία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τον αδύναμο, τον πλέον ευάλωτο, δηλαδή τον δικαστή που δεν έχει τα μέσα όπως ο πολιτικός να υπερασπίσει με δημόσιες δηλώσεις την τιμή του. Ναι, υπάρχει κενό, αποδέχεται το δικαστήριο, αλλά σε μια από τις πιο μνημειώδεις σκέψεις του εξηγεί. Υπογραμμίζοντας ότι η μέγιστη διακριτικότητα επιβάλλεται στους δικαστικούς λειτουργούς, υπενθυμίζουμε ότι αυτή η διακριτικότητα πρέπει να οδηγήσει τους δικαστές να μην χρησιμοποιούν τον τύπο ακόμη και αν πρόκειται να απαντήσουν σε άδικες προκλήσεις. Αυτό επιβάλλουν στους δικαστές οι ύψιστες επιταγές της δικαιοσύνης και το μεγαλείο του λειτουργήματος που έχουν αναλάβει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Θαρμά. Είναι αλήθεια ότι οι αρχές όπως της δίκαιης ισορροπίας ή αόριστες νομικές έννοιες όπως η αρχή της αναλογίας φέρνουν πιο κοντά τον νόμο στην πραγματικότητα ή την πραγματικότητα στον νόμο και αποδίδουν ουσιαστική δικαιοσύνη, όπως είπατε. Η τακτική του Αμερικανικού Δικαστηρίου του Supreme Court, που δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζει η νομολογία, πολλές φορές αράζει και ριζικά ανάλογα και με τη σύνθεση. Εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία. Έχει το πλεονέκτημα της ασφάλειας δικαίου, όσο μπορεί να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, διότι η πραγματικότητα δεν προσαρμόζεται πάντοτε στους σταθερούς κανόνες, όσο σταθεροί κι αν είναι, και συγκεκριμένοι και ειδικοί. Τώρα, από την εισήγηση τη δική σας, όπως και από την πρώτη εισήγηση του κυρίου Βράμου, διαπιστώνω ότι κριτική κατά δικαστών, κατά του προσώπου του δικαστή, δεν είναι εξορισμού παραβίαση, υπέρβαση των ορίων της ελευθερίας του λόγου. Είναι εάν είναι αδικαιολόγητη. Έτσι κατάλαβα. Και μάλιστα σε περιπτώσεις όπου η κριτική συνοδεύεται από βαρύτατους χαρακτηρισμούς, που θα μπορούσε να είναι και παράβαση του ποινικού κώδικα, εξύβριση ή δυσφήμιση, και πάλι αναζητάει το δικαστήριο του Στρασβούργου αν είναι δικαιολογημένη ή όχι. Παρά το ότι βλέπω έτσι πολλούς δικαστές εδώ στην αίθουσα, έχω την εντύπωση ότι οι δικαστές είμαστε λίγο κακομαθημένοι στο να μην δεχόμαστε κριτική.
Δηλαδή όλα τα δημόσια πρόσωπα δέχονται καθημερινώς κριτική, είτε για τη δημόσια δράση τους, είτε για την ιδιωτική τους ζωή, κάθε μέρα. Η πολιτική κατεξοχήν, αλλά και άλλα δημόσια πρόσωπα. Εμείς δεν είμαστε αντικείμενο κριτικής παρά σπανίως. Σχεδόν ποτέ, σπανίως. Και όταν αυτό μας έχει κάνει λίγο κακομαθημένους και αντιδρούμε έτσι άτσαλα σε οποιαδήποτε κριτική, έστω και ήπια. Κριτική των αποφάσεών μας, όταν υπερβαίνει κάποια όρια, εκεί ίσως έχουμε δίκιο. Κριτική αποφάσεων όταν είναι ατεκμηρίωτες, η κριτική των αποφάσεων πρέπει να συνδέεται και με κάποια τεκμηρίωση. Ή και κριτική άλλων ενεργειών μας, οι οποίες μάλιστα δεν έχουν σχέση με τα δικαστικά καθήκοντα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι, θα το δούμε στο τέλος. Πάντως, νομίζω ότι είμαστε κακομαθημένοι. Δεν δεχόμαστε την κριτική. Δεν δεχόμαστε το βλέπω πολλές φορές και στην έδρα. Και από την έδρα πολλές φορές δεν δεχόμαστε κριτική. Εάν κάποιος συνήγορος υπερβεί κάποια όρια ευπρέπειας, όπως θα θεωρούμε εμείς. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και δικηγόροι που τα υπερβαίνουν και μάλιστα πολλοί, αλλά είμαστε λίγο ανεκτικοί. Αυτό είναι το συμπέρασμά μου. Λέω είμαστε, εγώ για τον εαυτό μου έπρεπε να πω ήμασταν. Ο κ. Χριστόφορος Κοσμίδης, αεροπαγίτης, έχει το λόγο. Θέλω να πάω στο βήμα. Βεβαίως. Καλησπέρα. Με μεγάλο δισταγμό αποδέχτηκα την πρόσκληση του κυρίου Κοντιάδη για να έχω συμμετοχή στην εκδήλωση αυτή. Αποτελεί ασφαλώς τιμή για μένα η εμπιστοσύνη των διοργανωτών. Βρίσκω όμως κάποιες σημαντικές αντενδείξεις στο να μιλήσω δημόσια ενώπιόν σας. Πρώτα-πρώτα, έχω παραβιάσει κατ' επανάληψη τη δικαστική διοντολογία με το να χάσω την ψυχραιμία μου. Όχι μόνο στα ακροατήρια, αλλά και σε διάσκεψη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου πριν από ένα χρόνο περίπου, όπου μίλησα με τρόπο που δεν έπρεπε στον τότε πρόεδρο, τον κύριο Κουτρομάνο. Ο κύριος Κουτρομάνος ήθελε να είναι απόψε εδώ και αυτό μου είχε αναγγείλει στην αρχή ο κύριος Κοντιάδης. Οπότε, αν και από τότε με συγχώρησε, θα του ζητούσα για άλλη μια φορά συγγνώμη. Αλλά χρειάστηκε να βρεθεί μακριά από την Αθήνα, όπως μου είπε στο τηλέφωνο, και συνεπώς δεν είναι κοντά μας. Πώς λοιπόν, ως παραβάτης ιδεοντολογίας, να μιλήσω εγώ για ιδεοντολογία? Πέρα από αυτό, αν ένας εν ενεργεία δικαστής θέλει να βρίσκεται μέσα στα όρια της διοντολογίας, δεν πρέπει να κάνει δημόσιες δηλώσεις, ούτε σε βάρος του Προέδρου του Δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί, γενικά, ούτε υπέρ αυτού, στην περίπτωση που για το ζήτημα για το οποίο πρόκειται έχει κινηθεί κάποια δικαστική διαδικασία. Η διοντολογία αποβλέπει προεχόντως στη διαφύλαξη του κύρους των θεσμών. Οπότε τέτοιες δηλώσεις θα έδειχναν έλλειψη προσήλωσης αφενός προς το θεσμό του δικαστή που διευθύνει ένα δικαστήριο και αφετέρου προς τις αρχές της δικαστικής ανεξαρτησίας και του αμερόληπτου δικαστή. Αυτές είναι οι αντενδείξεις. Ο κ. Κοντιάδης, θέλοντας να κάμψει τις επιφυλάξεις μου, επέμεινε, λέγοντάς μου ότι θα αποτελούσε ικανοποιητική συμβολή στη συζήτηση απλώς και μόνο το να τις διατυπώσω. Λοιπόν, το έκανα. Με απολύεται τώρα. Ξέρω ότι από τη στιγμή που αποδέχτηκα την πρόσκληση, πρέπει να συνεχίσω. Θα σας εκθέσω κάποιες σκέψεις που αποτελούν την εκ μέρους μου προσωπική προσέγγιση των παραμέτρων του γενικού θέματος της απόψινής εκδήλωσης. Θα μιλήσω σε πρώτο πρόσωπο,
για να τονίσω το ότι αυτά που θα πω είναι τα όσα εγώ κατάλαβα. Μέχρι σήμερα, για το περιεχόμενο της δικαστικής δεοντολογίας. Ενδεχομένως, το κατάλαβα λάθος. Οπότε, δέχομαι να με διορθώσετε. Θα προσπαθήσω να σας πω, λοιπόν, πώς κατανόησα τους κανόνες της δεοντολογίας, γραπτούς και εθιμικούς, και πώς τους είδα να εφαρμόζονται από κάποιους παλαιότερους, για τους οποίους αισθάνομαι ότι με διαπαιδαγώγησαν, όχι μόνο με το λόγο, αλλά και το παράδειγμά τους. Επιτρέψτε μου να κάνω εδώ σε μια αναφορά μνήμης στον Ευάγγελο Κουσταλάκη και τον Στέφανο Ματθία. Και ακόμη να σας πω πώς προσπάθησα να εφαρμόσω εγώ τους κανόνες αυτούς στη σταδιοδρομία μου, όχι βέβαια χωρίς αστοχίες. Η δικαστική διοντολογία πρώτα. Η διοντολογία συνιστά διαλεκτική περί του τι πρέπει να επικρατεί ως τρόπος συμπεριφοράς. Αυτό το δέον, το πρώτο συνθετικό της λέξης, νομίζω ότι υποδηλώνει στόχο και όχι κατάσταση. Δεν είναι εκ των προτέρων δεδομένη η συμμόρφωση προς τους κανόνες της δεοντολογίας. Ούτε εύκολη είναι. Οι κανόνες είναι ο καθρέπτης που μου επιτρέπει να εξετάζω την εκάστοτε συμπεριφορά μου. Ανάλογα προς το ήθος και την ευαισθησία μου, είτε βελτιώνω τη συμπεριφορά μου, είτε αδιαφορώ για αυτήν. Η καλή εφαρμογή της δικαστικής δεοντολογίας συμβάλλει στην απονομή αποτελεσματικής δικαιοσύνης. Παράλληλα όμως, συμβάλλει στην εμπέδωση του κύρους των δικαστικών λειτουργών και του δικαστικού συστήματος. Τη δικαστική ιδιότητα δεν την κατέκτησα. Μου την πρόσφεραν, μέσα βέβαια από μια νόμιμη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης. Για να την ασκήσω υπέρ του λαού, που καταβάλει την αμοιβή μου. Το δικαστικό κύρος δεν μπορούν να μου το απονείμουν. Όσο και αν η θέση μου συνδέεται εξ ορισμού με κάποιο κοινωνικό κύρος, αυτό το κύρος, εγώ, ο ίδιος, το επιβεβαιώνω ή το αποδομώ με την καθημερινή συμπεριφορά μου. Αυτή τη συμπεριφορά έρχεται να προσδιορίσει η δικαστική δεοντολογία. Παρατηρώ όμως ότι η απλή γνώση των κανόνων της δεοντολογίας δεν είναι πάντοτε επαρκής για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, γνωρίζω ότι όταν διευθύνω τη διαδικασία πρέπει να επιδεικνύω προς όλους στάση απαθή και ψύχρεμη. Αυτό είναι από την ποινική δικονομία. Βλέπω όμως ότι εκνευρίζομαι και γίνομαι εμπαθής. Τι μου φταίει? Μου είπαν ότι αυτό συμβαίνει όταν αγαπώ τον εαυτό μου περισσότερο από εκείνους που έχω απέναντί μου. Είμαι άλλη διατύπωση όταν θεωρώ τον εαυτό μου καλύτερο από εκείνους. Εάν αποφασίσω να τα προσέξω όλα αυτά, ο πήχης ανεβαίνει ψηλότερα από εκεί που τον βάζουν οι κανόνες της δεοντολογίας. Η ελευθερία του λόγου. Ως δικαστής πρέπει να ακούω πολύ και να μιλάω λίγο. Και όταν μιλάω, να το κάνω κυρίως με τις αποφάσεις μου. Διαφορετικά διατρέχω τον κίνδυνο να πω πράγματα τα οποία ενδέχεται να κάνουν κακό. Σε εκείνους που τα ακούν, σε μένα τον ίδιο και στο κύρος της δικαιοσύνης. Ή, στην καλύτερη περίπτωση, να πω πράγματα που επιδέχονται αντίλογο, χωρίς να γνωρίζω εκ των προτέρων
τις διαθέσεις και το ύφος εκείνων που θα διατυπώσουν τον αντίλογο. Έχω δικαίωμα δημόσιου λόγου ως δικαστής? Εκ των πραγμάτων, ναι. Αφού εκφράζομαι διαρκώς με τις αποφάσεις μου που απαγγέλλονται σε δημόσια συνεδρίαση και αφού πάντοτε μπορώ να πάρω μέρος σε εκδηλώσεις όπως η παρούσα για να τοποθετηθώ επί μιας μεγάλης κατηγορίας ζητημάτων. Ζητημάτων που δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να είναι νομικά ή να έχουν σχέση με την απονομή της δικαιοσύνης, για τα οποία μπορώ ελεύθερα να εκφράσω την άποψή μου, ακόμη και πολιτική. Με μόνη επιφύλαξη όμως, το να μην τοποθετηθώ υπέρ ή κατά ορισμένου κόμματος ή άλλης ορισμένης πολιτικής οργάνωσης. Στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών είναι γραμμένο αυτό. Μου είπαν όμως ότι σπουδαιότερο αγαθό από την ελευθερία είναι η διάκριση. Διάκριση με την έννοια της διακριτικότητας. Πρέπει λοιπόν, ασκώντας το δικαίωμα της έκφρασης, να ξεχωρίζω ποια από αυτά που θέλω να πω οικοδομούν το προσωπικό μου κύρος και το κύρος της δικαιοσύνης και ποια δημιουργούν αμφισβήτηση της δικαστικής μου αμεροληψίας. Οπότε, κοιτάζοντας σε έναν τέτοιο καθρέφτη, διευκολύνομαι στο να καθορίσω το εκάστοτε δέον. Ερωτάτε, έχουν δικαίωμα κριτικής οι αποδέκτες του δημόσιου λόγου μου? Ασφαλώς έχουν. Όλοι κληρώμαστε. Όταν ακόμη και οι δικαστικές αποφάσεις είναι θεμητό και ίσως αναγκαίο να σχολιάζονται ως προς τις ερμηνευτικές τους προσεγγίσεις ή την πρακτική εφαρμογή τους, πόσο μάλλον οι λοιπές δημόσιες τοποθετήσεις των δικαστών. Οπότε, ως δικαστής, πρέπει όχι μόνο να αποδέχομαι την κριτική, αλλά και να την επιζητώ. Υπάρχει όμως και ένα ζήτημα για την περίπτωση που εγώ κάνω δημόσια κριτική. Με οποιαδήποτε ιδιότητα ή αφορμή. Γιατί κάνω κριτική? Για να εκδηλώσω το θυμό ή την αγανάκτησή μου? Για να προβληθώ ο ίδιος? Ή για να βοηθήσω τον κρινόμενο στην κατανόηση ενός σφάλματος και να δώσω αφορμή στην επανόρθωση ή τιμή επανάληψή του? Τα κίνητρά μου ενδέχεται να είναι ποικίλα. Πόσες πιθανότητες όμως υπάρχουν για να βοηθήσω τον κρινόμενο αν δεν αποφύγω να τον προσβάλλω με το ύφος της κριτικής μου? Όποιος προσβάλλεται αντιδρά. Αρνείται να ακούσει αυτό που του λέω, όσο σωστό και αν είναι. Οπότε πάλι έρχεται η αρετή της διάκρισης για να ανεβάσει ψηλότερα τον πύχη άσκησης της ελευθερίας μου. Και αν το βήμα από το οποίο κάνω την κριτική είναι υψηλό, παρέχω υπόδειγμα κριτικής σε όσους με παρατηρούν. Γι' αυτό αναγκάζομαι να θυμηθώ ότι πάσα επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής πανουργία ου σοφία φαίνεται. Αυτό νομίζω πως είναι από το διάλογο με ανέξενος του Πλάτωνα. Η προστασία της προσωπικότητας. Ως δικαστής ακούω διάφορα λόγια στα ακροατήρια για μένα τον ίδιο. Άλλοτε κολακευτικά, στο πλαίσιο της επιδίωξης μιας ευνοϊκής κρίσης για την πλευρά εκείνου που τα λέγει. Άλλοτε ονειδιστικά που αποβλέπουν στην άσκηση έμεσης πίεσης πάλι για τον ίδιο λόγο. Και κάποτε προσβλητικά. Μου είπαν ότι ο προσήκον τρόπος αντίδρασης είναι ένας για όλες τις περιπτώσεις.
απάθεια. Να είμαι σαν νεκρός, τόσο για τους επένους, όσο και για τις ύβρις. Να τηρώ τη σιωπή και να απαντώ μόνο με τις αποφάσεις μου. Ο διάλογος από την έδρα ενέχει πάντοτε τον κίνδυνο εκτροπής. Οπότε αυτός που ζημιώνεται είναι πάντοτε ο δικαστής και το κύρος της δικαιοσύνης. Τηρουμένων των αναλογιών, αυτό θα πρέπει να ισχύσει και για το δημόσιο λόγο. Το να παραμένω όμως απαθής όταν προσβάλλομαι δεν είναι εύκολο πράγμα. Πρέπει να έχω μπει στη διαδικασία νέκρωσης της φιλαυτίας μου, με επίγνωση του ότι ακόμη δεν είμαι ταπεινός, αλλά θέλω να γίνω. Τότε δεν με θίγει το ύφος της κριτικής, όσο σκληρό και αν είναι. Μένω στο νόημα της κριτικής και χαίρομαι στο μέτρο που είναι εύστοχη. Επανεξετάζω την άποψή μου. Εφόσον πρέπει, τη διορθώνω. Η προσωπικότητά μου δεν κινδυνεύει. Τι κάνω όταν δεν μπορώ να ανεβάσω τον πήχη τόσο ψηλά? Νομίζω ότι δικαιούμαι να θυμώσω, δικαιούμαι να παραπονεθώ σε ιδιωτικό επίπεδο και να ζητήσω την ηθική συμπαράσταση των φίλων μου. Έχει γραφεί βέβαια ότι αληθινοί φίλοι είναι όσοι μου λένε την αλήθεια και όχι εκείνοι που μου λέγουν όσα θα ήθελα να ακούσω. Αυτό είναι βυζαντινό από το εγχειρίδιο συμβουλών του Μεγάλου Φωτίου προς τον ηγεμόνα των Βουλγάρων. Δικαιούμαι ακόμη και να κλάψω. Και βέβαια, όπως κάθε πολίτης, δικαιούμαι να ζητήσω δικαστική προστασία. Αλλά έχει γραφεί και το «πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα οικοδομή». Αυτό είναι από τον Απόστολο Παύλο. Νομίζω ότι ως δικαστής μόνο οριακά μπορώ να προσφύγω στους συναδέλφους μου για να βρω το δίκιο μου. Σε περιπτώσεις ίσως που πρέπει να καταδειχθεί αβάσιμη μια καταγγελία, της οποίας η μία αμφισβήτηση θα υποδήλωνε αποδοχή και η αποδοχή θα στοιχειοθετούσε πειθαρχικό παράπτωμα σε βάρος μου. Διαφορετικά, η εμπλοκή μου σε δικαστικές διενέξεις δεν οικοδομεί το κύρος της δικαιοσύνης. Επίλογος. Τώρα μπορείτε να με απολύσετε. Από το βήμα αυτό εννοώ. Αν και προσπάθησα να είμαι αντικειμενικός, μιλώντας προσωπικά, ενδέχεται να στενοχώρησα κάποιους που δεν βλέπουν τα πράγματα από την ίδια οπτική γωνία. Τους παρακαλώ να αποδεχθούν τη διαφορετικότητά μου και να με συγχωρήσουν. Και εκφράζω προς όλους το σεβασμό μου για τη δική τους τυχόν αντίθετη άποψη. Τα όσα έχουν πάρει δημοσιότητα τον τελευταίο καιρό στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και τα σχόλια που αυτά πυροδότησαν, δεν είναι διόλου κολακευτικά για τη δικαιοσύνη της πατρίδας μας και για τους λειτουργούς της. Αλλά δεν είναι ενίοτε κολακευτικά και για όσους τα παρήγαγαν, διότι κι εμείς οι σύγχρονοι δικαστές, παιδιά δικά τους είμαστε. Από την ίδια κοινωνία βγήκαμε και στα ίδια θερανία καθίσαμε. Είναι πολύ καλά τα δικαιώματα, αλλά έχω την εντύπωση ότι αγωνιζόμενοι υπερβολικά για αυτά έχουμε βάλει στην άκρη τις υποχρεώσεις. Μήπως καλούμαστε πλέον να υπερβούμε εκουσίως τα δικαιώματα για να ξανασχεδιάσουμε το μοντέλο του καλού καγαθού πολίτη? Το μοντέλο εκείνο προς το οποίο υπακούοντας ο δικός μας Σωκράτης αρνήθηκε να διαφύγει, αν και του δόθηκε η ευκαιρία, και δέχτηκε να πιει το κόνιο για να τιμήσει τους θεσμούς της αθηναϊκής πολιτείας. Το ότι η καταδίκη του ήταν άδικη και μεθοδευμένη δεν λειτουργήσε σε αυτόν ως πρόφαση για να τους αμφισβητήσει. Όταν στα ποινικά ακροατήρια δικάζουμε υποθέσεις προσβολής της προσωπικότητας, γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε έκβαση της δίκης κάποιον θα δυσαρεστήσει.
οπότε σε νέα διαμάχη θα οδηγήσει. Γι' αυτό παρακινούμε τους διεστάμενους να τολμήσουν μια αμοιβαία υποχώρηση από τις θέσεις τους, ώστε να κλείσει η υπόθεση. Επιτρέψτε μου να το ευχηθώ και στην παρούσα δυσάρεστη συγκυρία, όπου το διακύβευμα δεν είναι απλώς το δικαίωμα στην αντίθετη άποψη ή στην προσωπικότητα, αλλά η λειτουργία της δημοκρατίας και το κύρος των θεσμών. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κοσμίδη, διαπιστώνουμε ότι καλά κάνατε και δεχθήκατε τελικώς. Όσα είπατε, πολύ ωραία. Θα μπορούσα να τα πείτε με μία φράση, την οποία σημείωσα εδώ, ότι το δικαστικό κύρος το επιβεβαιώνω, το αποδομώ εγώ ίδιος. Αυτό τα λέει όλα. Σημείωσα επίσης κάτι που ακούω πολύ και μιλάω λίγο. Το θεωρώ πολύ σημαντικό για το δικαστή. Τώρα, για την απάθεια, πράγματι δύσκολα κατακτάτε. Αλλά μπορεί, αντί για απάθεια, αν λέγατε ψυχραιμία, είναι κάτι πιο εύκολο. Νυφαλιότητα και ψυχραιμία είναι πιο εύκολο να το πετύχεις. Εγώ το είπα, συγγνώμη, το είπα απάθεια, γιατί στα βιβλία που διαβάζω για απάθεια γράφει και για πάθη μιλάει. Τώρα, από και πέρα, στην καθομιλουμένη, όπως θέλετε, πέστε το. Ευχαριστούμε πολύ.